Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Θα κινδυνεύσουν ζωές αν δεν μας βοηθήσει κάποιος. Έκκληση των κατοίκων των Λουτρών Τραϊανούπολης. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για την επιστρεπταία 5 ή 8 Φεβρουαρίου. Ενίσχυση λόγω κορονοϊού ζητούν οι βαμβακοπαραγωγοί της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Για την ίδια τους τη ζωή, κυρίες και κύριοι, φοβούνται οι κάτοικοι στα Λουτρά Αλεξανδρούπολης. Από τις 12 Ιανουαρίου που έγιναν οι πρώτες καταστροφές από την κακοκαιρία, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει βοηθήσει κανένας. Δηλώνουν και μιλούν για πλήρη απουσία της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας. Με το φόβο για το αν όταν ξυπνήσουν τα σπίτια τους θα είναι στη θέση τους ή αν οι ίδιοι θα κινδυνεύσουν, κοιμούνται οι κάτοικοι στα Λουτρά του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου, οι ζημιές που έχουν προκληθεί στον οικισμό είναι πολλές και σοβαρές και όπως λένε ακόμη δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τους αρμόδιους. Προβληματισμένοι και φοβισμένοι είναι οι κάτοικοι στα Λουτρά του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μιλούν για αποποίηση ευθυνών από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από την Περιφέρεια και για έργα που δεν έχουν γίνει εδώ και χρόνια και πρέπει να γίνουν άμεσα για να μην κινδυνεύσουν ζωές. Οι προγνώσεις για νέα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θορυβούν τους κατοίκους που είναι σε απόγνωση και ζητούν βοήθεια. Το σημαντικότερο είναι να σκύψουν το κεφάλι και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Ήρθαν, τα είδανε. Δεν έχει γίνει κάτι εδώ και 25 μέρες. Δεν είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, τι να πω, θα θρηνήσουμε ζωές πολλές. Πολλές. Εδώ έσπασε την προηγούμενη φορά και από τις δυο μεριές. Πλημμυρίσανε η κάτω γειτονιά και η πάνω. Στα 300 μέτρα έγινε το ίδιο, πλημμύρισαν οι άνθρωποι και από εκεί. Αυτή τη στιγμή, τη Δευτέρα που έγινε πάλι πριν 5 μέρες που είχε πάλι πολύ νερό, ήμασταν εδώ και είχε άλλους 10 πόντους να περάσει και κενώσαμε τους κατοίκους από εκεί, τους φωνάξαμε να φύγουνε. Δηλαδή άλλο τι να κάνουμε, έχουμε έρθει σε απελπισία πλέον, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ένας έχει τον μπαλάκι των ευθυνών, όχι φταίει η περιφέρεια, όχι είναι της Δημαρχίας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει πιανού είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει κάτι, να σωθεί ο κόσμος. Φοβάται ο κόσμος να κοιμηθεί. Δεν μπορεί να ησυχάσει μέσα στα ίδια του τα σπίτια. Υπάρχει πρόβλημα. Θα θρηνήσουμε ζωές. Κοιτάξτε εκεί πέρα τον άγχο πόσο έχει τραυματιστεί. Αυτό ήταν 3 μέτρα προς τα εδώ. Αυτό τώρα στην επόμενη νεροποντή τη Δευτέρα μας δίνουν πάλι επικίνδυνα καιρικά. Τι θα γίνει, ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Δεν είναι ούτε καλοκαίρι ούτε τίποτα. Κάτι να φέρουν. Υλικό θα φέρουν. Πέτρες θα φέρουν. Ένα μηχάνημα να έρθει εδώ πέρα να γίνει κάτι, ρε παιδιά. Τι θα γίνει. Εδώ η γέφυρα έπεσε και εδώ και 25 μέρες. Αλλάζει όλη τη φορά του ρέματος και ακόμα μένει μέσα. Το χωριό είναι κομμένο στα δύο λόγω του αποκλεισμού της μεγάλης γέφυρας και οι κάτοικοι αναγκάζονται να διανύσουν 6 χιλιόμετρα για να μπορέσουν να κάνουν τα καθημερινά τους ψώνια και τις υπόλοιπες δουλειές τους. Η γέφυρα έχει κοπεί και η μεγάλη από χθες, η κυκλοφορία. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν από το ένα χωριό στο άλλο. Ψώνια θέλουν να κάνουν, πρέπει να πάνε 6 χιλιόμετρα να έρθουν στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Ή στο φαρμακείο. Από εδώ αυτή η γειτονιά τα ίδια. Που έχει κτήματα. Πρέπει να κάνει όλο το γύρο από τα θερμά για να έρθει να πάει στο κτήμα. Τι θα γίνει αυτό. 25 μέρες, πόσο άλλο να περιμένουμε δηλαδή. Θα περιμένουμε να πνιγεί κάποιος άνθρωπος να γίνει δουλειά και μετά να λέμε ποιος θα είπα άλλη. Αυτό έγινε από την προηγούμενη καταστροφή πριν 25 μέρες. Πάλι τη Δευτέρα είχαμε ενημερώσει τις δημαρχίες, τα είδανε ότι είναι εντάξει η γέφυρα, τη δώσε κυκλοφορία μετά από 2-3 μέρες. Η γέφυρα ήταν έτσι, τραυματισμένη από την πρώτη καταστροφή. Εχθές πάλι την κλείσανε. Ο ένας πάλι ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, όχι είναι της περιφέρειας, όχι είναι της δημαρχίας. Και χθες την έκλεισε η δημαρχία. Αυτό είναι. Λοιπόν, το άλλο πρόβλημα είναι που εμπλέκεται πάλι το δασαρχείο, άλλη μια υπηρεσία, που αλλάζει τη ροή του ποταμού, τα δέντρα που είναι στη μέση. Πρέπει να γίνει καθαρισμός. Όλων των δέντρων, από τον προφήτη Ηλία μέχρι και κάτω που πηγαίνει αυτό το ποτάμι, να ανοιχτούν από τα δέντρα, από τη μέση, για να μην αλλάζει τη ροή του ρέματος. Μέχρι σήμερα δεν είδαμε ούτε από την Δημαρχία, ούτε από την Περιφέρεια κάποιος να αναλάβει την ευθύνη να πει ότι ναι, κύριε, εδώ χρειάζεται να προστατέψουμε το χωριό, να ρίξουμε υλικό, να εξυψώσουμε λίγο τα αναχώματα τα οποία είναι επικίνδυνα.
Θα πάμε και πιο μετά να πάμε να δείτε εκεί πέρα πόσοι ακριβώς και τι είναι, που αν αύριο ή μεθαύριο ξανά βρέξει ξανά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε θύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τελικά ποιος θα αναλάβει? Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι και το ποτάμι θέλει εκβάθυνση. Θα μου πεις τώρα δεν γίνεται γιατί υπάρχουν νερά κτλ. Κτλ. Ας σηκώσουμε τα αναχώματα λίγο πιο πάνω, ένα μέτρο, ένα μισή μέτρο. Γιατί δηλαδή αυτά τόσο δύσκολο είναι? Οι εργολάβοι κάθονται, δεν έχουν δουλειά. Ας τους δώσουμε να έρθουν να τα κάνει. Πασαραλάβει ποιος, περιφέρεια, ας έρθει το δασαρχείο να κόψουν και δέντρα από μέσα. Που καταστρέφουν, δηλαδή αν ξαναγίνει ξανά θα πνιγεί κόσμος. Δεν βλέπω την πολιτεία να είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης της Δημαρχίας, είτε η περιφέρεια να βρίσκεται εδώ με τα συνεργεία της, να κάνει κάποια εκτίμηση και να δώσει προτεραιότητες. Έχει κοπεί η επικοινωνία των δύο οικισμών. Θέλουμε να πάμε φαρμακεία, μεγάλη ηλικία έχουμε. Θέλουμε να πάμε σούπερ μάρκετ, δεν μπορούμε. Πρέπει να επιστρατεύσουμε κάποιο δικό μας ή κάποιο γείτονα ή ένα φίλο, να κάνουμε 6 χιλιόμετρα για να έρθουμε να πάρουμε ένα λεμόνι. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Και εκτός του, οι ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πουθενά. Άκουσα ότι έχει ενταχθεί η πλημμύρα αυτή στις έκτακτες ανάγκες. Η έκτακτης ανάγκης σημαίνει ότι πάμε σε επέμβες. Δεν βλέπω τίποτα. Και είμαστε πολύ προβληματισμένοι με την απουσία των επιστήμων. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Χονδρόπουλο στην περιοχή των Φερών, καθώς υπάρχει μία είδηση των τελευταίων ωρών για 6 παράτυπους μετανάστες οι οποίοι έχουν αποκλειστεί στο Δέλτα του Εύρου. Τον βλέπουμε ήδη στις Φέρες μαζί με τον κύριο Γκότση, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και μέλος της πολιτικής προστασίας, του συντονιστικού, του τοπικού του Δήμου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία Χρύσα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Έχουμε ξεφύγει από την περιοχή των Φερών. Βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Εύρου, εδώ με τον κύριο Γκότση, ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα με την ιδιότητά του ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ. Κύριε Γκότση, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χονδρόπουλε. Μια ιδιαίτερη υπόθεση, όπως ανέφερε πριν από λίγο και η Μαρία Χρυσασταμπολίδου στον αέρα, σχετικά με τους 6 παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι φαίνεται να έχουν επεγειδευτεί σε μια περιοχή σχετικά δύσκολη να μετακινηθούν. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες καλύτερα να μας δώσετε εσείς που γνωρίζετε και την περιοχή του Δέλτα. Να σας πω ότι τις απογευματινές ώρες το 112 ειδοποίησε την αστυνομική διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι μετανάστες σε μια δύσβατη περιοχή εντός του Δέλτα του Εύρου. Αμέσως έσπευσαν, οι πληροφορίες μου λένε ότι έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται και αυτή τη στιγμή εκεί με αναμένους τους φάρους, αλλά είναι πολύ δύσκολα για να επιχειρήσουν. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας που υπάρχει σε ένα μέρος που είναι κατακλυσμένο από νερά, υπάρχει έντονη ομίχλη, υπάρχει μια έντονη παροχέτευση νερών από την διάβαση Παυλίδη. Είναι δύσβατη καθώς υπάρχει ένα δάσος, πυκνό δάσος με αρμυρίκια, δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκε η ΕΜΑΚ, η οποία βρίσκεται τώρα στο σημείο με τις ειδικές δυνάμεις, με το έμπειρο προσωπικό. Αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν απόψε λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει. Αυτό που προέχει και ξέρετε όλοι πολύ καλά είναι η ασφάλεια πρώτα του προσωπικού που επιχειρεί σε μια τέτοια δύσκολη και ιδιαίτερη συνθήκη. Αυτό το σημείο, κύριε Γκότση, το περίπου πού βρίσκεται, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας σε ποιο ύψος του Δέλτα είναι αυτό? Αυτό βρίσκεται περίπου στην περιοχή της Μαυρακάνθου, η οποία έχει πλημμυρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά και γίνονται μεγάλες παροχετεύσεις υδάτων και τόσο από την ευθυγράμμιση που είναι ιδιαίτερα σηκωμένη, αλλά όσο σας προείπα και πριν από την διάβαση Παυλίδη εδώ στη θέση του Μελισσοκομείου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι από τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά με ασφάλεια για το προσωπικό που θα επιχειρήσει και έχουν την
τον ειδικό εξοπλισμό αλλά και τη γνώση να χειριστούν και χειρίζονται ανάλογες περιπτώσεις. Αυτό που μας κάνει βέβαια ιδιαίτερη εντύπωση και είναι εγκληματικό αυτού του διακινητή, ο οποίος σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο εδώ για την περιοχή μας, που τα πάντα είναι κατακλεισμένα και υπάρχουν μεγάλες πιέσεις από τα νερά, να φέρει και να αφήσει 6 ανθρώπους με μικρά παιδιά σε μια τέτοια περιοχή. Σίγουρα όλων μας η σκέψη είναι γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι να απεγκλωβιστούν και να τους παρασκεθούν όλα εκείνα που είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Να πούμε βέβαια ότι το πιο δύσκολο σε όλο αυτό το περιστατικό δεν είναι η ομίχλη, αλλά είναι, όπως είπατε και εσείς, οι μεγάλες παροχετεύσεις του νερού. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η κατάσταση εδώ στα ποτάμια της περιοχής? Συνεχίζουμε να είμαστε σε υψηλές, να έχουμε υψηλές στάθμες στον Εύρο. Αυτή τη στιγμή είναι στα 6,80 το νερό. Αλλά ξέρετε, όταν το βράδυ χρειάζεται να επιχειρήσει μέσα στο ποτάμι, σε μια περιοχή στην οποία δεν μπορείς να την ελέγξεις οπτικά λόγω της ομίχλης, και υπάρχει βέβαια και ένας κίνδυνος σοβαρός από τα κούτσουρα που κατεβαίνουν και τα ξύλα και τις φερτές ύλες, αντιλαμβάνεστε ότι το ατύχημα δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει. Υπάρχει σταθερότητα, από το πρωί παρατηρείται μια σταθερότητα και μια πτώση στις παροχετεύσεις του Εργίνη, καθώς όλα αυτά τα νερά που έχουμε εδώ στην περιοχή μας δεν είναι από τον Βόρειο Εύρο, είναι από τα ποτάμια που κάθετα τέμνουν τον Εύρο, αλλά και από τον μεγάλο παραπόταμο τον Εργίνη, ο οποίος αποστραγγίζει όλη την Ανατολική Θράκη σχεδόν, και είχαμε πάρα πολλές παροχετεύσεις από εκεί. Πιστεύουμε ότι το πρωί σαφώς τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κότση, για τις πληροφορίες. Γιώργο, θέλω να ρωτήσεις. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στο προσωπικό της ΕΜΑΚ που θα επιχειρήσει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και βέβαια πάντοτε με γνώμονα την ασφαλειά τους. Κάτι, Μαρία Χρήσα, του στούντιο, ήθελα να μεταφέρω κάποια ερώτηση. Θέλω να ρωτήσεις τον κύριο Κότση, σε παρακαλώ, τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες αναμένονται και πάλι έντονα καιρικά φαινόμενα. Τι συνεπάγεται αυτό για την περιοχή? Η Μαρία Χρήσα μεταφέρω την ερώτηση της Μαρίας Χρήσα από το στούντιο. Δεδομένου ότι περιμένουμε τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα δύσκολες καιρικές συνθήκες, περισσότερους όγκους νερού, ίσως μεγαλύτερες βροχοπτώσεις. Θέλω να μου πείτε τι σχεδιασμός υπάρχει για την περιοχή και αν υπάρχουν σημεία που πάλι θα κινδυνεύσουν όπως τις προηγούμενες φορές. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Πλημμυρικά φαινόμενα δεχθήκαμε από το χήμαρο του Τσάι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και τώρα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα από τον Εύρο. Να σας πω ότι εάν προλάβουμε και έχουμε μέχρι και την Κυριακή σε αρκετό μεγάλο μέρος πτώση του ύδατος στον Εύρο, θα μπορέσουν να γίνουν πιο εύκολα οι παροχετεύσεις. Βέβαια οι νοτιάδες είναι κάτι που κοντράρουν τον Εύρο και την παλιά και την Ευθυγράμμιση και την παλιά κήτη του Εύρου και δεν μπορούν με ευκολία τα νερά να παροχετευθούν προς την θάλασσα. Για να υπάρξει αυτή η ασφάλεια που λέτε, θα πρέπει να υπάρχει μια συγκυρία πολλών πραγμάτων. Δεν είναι πάντα στο χέρι ούτε της περιφέρειας ούτε πάντοτε και του Δήμου για να μπορέσουν να αν θέλετε να δαμάσουν τη φύση. Η φύση, η αλήθεια, δεν δαμάζεται εύκολα. Χρειάζεται, η αλήθεια είναι, ένας καλός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για δύο διαφορετικά πράγματα. Για διαχείριση πιθανών καιρικών φαινομένων έντονων βροχοπτώσεων, που αυτό θα σημάνει πάλι ότι θα έχουμε γεμάτα τα ρέματα, γεμάτους τους χυμάρους με νερά, και το χειρότερο σενάριο θα είναι ταυτόχρονα και ο Εύρος να έχει μεγάλες ποσότητες, να έχουν έρθει δηλαδή τα νερά της Βουλγαρίας και να έχουμε δύο διαφορετικά μέτωπα. Εκεί χρειάζεται βέβαια έναν καλό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Κότση, για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Μαρία Χρήσα, αν υπάρχει χρόνος να δώσουμε και ένα ρεπορτάζ ακόμα, καθώς σήμερα είχαμε και την πρεμιέρα στα διόδια του Αρδανίου, ήταν η πρώτη μέρα, από τις 11.30 το πρωί μπήκαν σε λειτουργία. Να μεταφέρω και τις τιμές στους τηλεθεατές μας, αναφορικά με το τι δόθηκαν για τα καινούργια διόδια. Είναι στο
Τώρα έχω κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω ακριβώς τις τιμές από τα διόδια. Παρ' όλα αυτά είναι σαν τα υπόλοιπα πλευρικά διόδια τα οποία έχουν χτιστεί κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Πέραν τούτου, οι κάτοικοι του Εύρου δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την πληρωμή των διοδίων, καθώς θα ανοίξει σύντομα μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να εγγραφούν και μέσω αυτής της πλατφόρμας θα απαλλαχθούν από τα διόδια όσοι μένουν στον Εύρο από τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Οριστιάδας, Σουφλίου και Δημοτίχου. Δεν θα χρειαστεί να τα πληρώσουν, οπότε δεν τίθεται κίνδυνος ανησυχίας για τους δημότες οι οποίοι κάνουν συχνά δρομολόγια από τον Βόρειο προς τον Νότιο, από τον Νότιο προς τον Βόρειο Εύρο, αντίστοιχα Μαρία Χρύσα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Χονδρόπουλε, στο σημείο αυτό. Τώρα την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, να ενταχθούν στον 5ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής θα έχουν επιχειρήσεις που έμειναν εκτός κατά το προηγούμενο διάστημα. Η τελική προθεσμία για τις αιτήσεις ορίστηκε για τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, ενώ μπορούν να ενταχθούν και νέες επιχειρήσεις. Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έχουν οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες για να καταθέσουν αιτήσεις για την ένταξη στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής 5. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά και νέες επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν έναρξη εργασιών την περίοδο από 1 Νοεμβρίου του 2019 έως 29 Φεβρουαρίου του 2020 ή 1 Αυγούστου του 2020 έως 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους και ανήκουν στους πληττόμενους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είχαν αρχικά δυνατότητα ένταξης στον 5ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής λόγω του χαμηλού τζίρου που εμφάνιζαν κατά την πρώτη περίοδο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους, αλλά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκαν τελικά. Είναι αλήθεια ότι όταν ξεκίνησε η εφαρμογή, πραγματικά σημειώθηκαν επιμέρους προβλήματα και είδαμε δικαιούχοι σε επιχειρήσεις οι οποίες θα έπρεπε να λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα να βρίσκονται με ενδείξεις που δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις. Κάτι τέτοιο έχει μερικώς διορθωθεί. Έχει δώσει το Υπουργείο πλέον δυνατότητα μέχρι και τις 8 του μηνός επιχειρήσεις που αρχικώς αποκλείστηκαν. Έδινε το μήνυμα ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και αναφέρουμε σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί μέσα στο 2020, που για αυτές δεν υπήρχαν δεδομένα των προηγούμενων περίοδων της προηγούμενης κρίσης, να κάνουν εκ νέου δηλώσεις μέχρι και τις 8 Φεβρουαρίου, προκειμένου να δουν αν πραγματικά μπορούν να πάρουν κάποια βοηθήματα. Είναι αλήθεια, το λέω από την εμπειρία μου, ότι υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά έχουν προχωρήσει σε εκ νέου αιτήσεις και πραγματικά έχουν πάρει, ας πούμε, κάποια χρήματα για τη βοήθεια αυτή, στο πλαίσιο της επιτρεπτέας προκαταβολής 5. Την ίδια ώρα υπάρχουν παράπονα και αρνητικές αντιδράσεις από επιχειρήσεις περί αδικιών, ενώ την άποψη ότι υπολογίστηκαν με λάθος τρόπο τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής 5, με αποτέλεσμα να δικηθούν οι επιχειρήσεις της εστίασης, εξέφρασε πρόσφατα με ομόφωνη απόφασή του και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 είχαν καλλιεργηθεί κάποιες επιπλέον προσδοκίες, οι οποίες ουσιαστικά αυτές οι προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή, ενώ στην αρχή υπήρχαν ανακοινώσεις ότι θα υπάρχει μια ευρύτατη διανομή των κονδυλίων στο σύνολο των κλάδων, τελικά διαπιστώθηκε ότι βρέθηκαν πάρα πολλές επιχειρήσεις να είναι αποκλεισμένες από το συγκεκριμένο βοήθημα. Κάτι τέτοιο ήταν, μπορώ να πω, δεν ήταν ίσως η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να γίνει. Είναι αλήθεια ότι το Υπουργείο ήρθε να βελτιώσει, να κάνει κάποιες επιμέρους διορθώσεις, οι οποίες όμως από την προσωπική μου έτσι εκτίμηση νομίζω ότι θα μπορούσαν να ήταν πιο γενναίες και με περισσότερη ευρύτητα στο κομμάτι αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, προβλήματα και αντιδράσεις και ενδεχομένως παράπονα από πολλές επιχειρήσεις είναι αλήθεια ότι εκφράστηκαν. Από την άλλη πλευρά όμως να πω ότι είναι ένα μέτρο προς σωστή κατεύθυνση, αλλά ίσως θα έπρεπε να ήταν με διαφορετική στόχευση. Οι επιχειρηματίες ελπίζουν η επιστρεπτεία 6 να είναι πιο στοχευμένη, με λιγότερες αυτή τη φορά αδικίες για τις επιχειρήσεις τους. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα της επιστρεπτείας 6 από τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα. Εκτιμώ, αυτή είναι και προσωπική μου εκτίμηση και με βάση αυτά τα οποία ουσιαστικά συλλέγουμε, ας πούμε, και σαν σύλλογος και σαν οικονομολογικός φορέας, ότι η επιστρεπτεία 6 θα είναι ενδεχομένως περισσότερο στοχευμένη σε επιχειρήσεις και κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί πραγματικά και έχουν σημειώσει πολύ αρνητικά νούμερα σε σύγκριση με άλλους, ας πούμε. Εκτιμούμε ότι πραγματικά να δώσει κάποιο βοήθημα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στις διαθέσεις του Υπουργείου το πώς θα δομηθεί η συγκεκριμένη απόφαση με τα κριτήρια τα οποία θα υπάρχουν. Θα αλλάξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Θα μεταφερθούμε βορειότερα στον Εύρο. Θα πάμε στην Ορεστιάδα, όπου το θέμα της επέκτασης του κιτ φυλακίου συνεχίζει να είναι πολύ καυτό, συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα, με όλες τις εξελίξεις που αυτό συνεπάγεται, με όλες τις
έτσι, επαφές που έχουν γίνει γύρω από αυτό το θέμα και με όλα τα νεότερα που έχουμε και παρακολουθούμε όσο το δυνατόν στενότερα. Θα πάμε να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Επαναφορά από το Δήμο της Ορεστιάδας, μέλος της αντιπολίτευσης φυσικά. Ο κύριος Καζαλτζής βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καθώς, κύριε Καζαλτζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Συνεδριάσατε σύσσωμη αντιπολίτευση με τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας για το θέμα αυτό της επέκτασης του ΚΙΤ και θα θέλαμε παρακαλώ πολύ να μάθουμε ποια είναι τα αποτελέσματα της όλης αυτής έτσι, συνέλευσης, συνεδρίασης της Επιτροπής Αγώνα. Λοιπόν, ναι, πραγματικά σήμερα συνεδριάσαμε όπως έχουμε συνεδριάσει και άλλες φορές και όπως έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε ένα κοινό αγώνα. Έχουμε ένα όραμα για την περιοχή μας και δεν θέλουμε με τίποτα την επέκταση του ΚΙΤ όπως αλλιώς ονοματιστεί. Επίσης, είδαμε χτες πάλι σε μια συνέντευξη του κ. Μηταράκη με ανοιχτή συζήτηση με τους δημότες του Δήμου Χίου, που από ό,τι καταλάβουμε, μέσω πλησαφώς επιμένει πάλι και μένει στις προθέσεις του. Βέβαια, στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά με όλους τους φορείς, είπε ότι θα επανέλθει με άλλη τηλεδιάσκεψη για να μας πει τελικά τι έχει στο μυαλό του και τι θέλει να υλοποιήσει. Εμείς όμως από την άλλη πλευρά, επειδή εκπροσωπούμε τον κόσμο αλλά και είμαστε πολίτες αυτής της περιοχής, δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσουμε και να αφήσουμε την επέκταση του ΚΙΤ. Οπότε σήμερα συνεδριάζοντας όλοι μαζί, είπαμε τις προτάσεις μας και τις τοποθετήσεις μας και ουσιαστικά συμφωνήσαμε να υπάρξει να προσκαλέσουμε σε. Θα βγει βέβαια και δελτίου τύπου από όλους τους επικεφαλείς που συνεδριάσαμε μαζί. Θα προσκαλέσουμε σε τηλεδιάσκεψη όλους τους πολιτικούς εκπροσώπους ή αλλιώς τομεάρχες των κομμάτων σε τηλεδιάσκεψη για να τους όλων των κομμάτων για να τους καταθέσουμε τις αντιρρήσεις μας, τις ανησυχίες μας και ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός με όλα αυτά που γίνονται γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται στην περιοχή μας δεν έχει άλωθη και μέσω μιας πραγματικά περίεργης κατάστασης που ζούμε την πανδημία όλοι θέλουν πραγματικά να έχουμε να τηρούμε τους όρους της δημόσιας υγείας που το κάνουμε και γι' αυτό συζητάμε και ώστε να λυθεί το θέμα με όμορφο τρόπο για να μην αναγκαστούμε και να προβούμε σε δυναμικότερες κινητοποίησεις. Άρα αυτό που συζητήσαμε και αποφασίσαμε απόψε όλοι μαζί είναι ότι θα προσκαλέσουμε τους επικεφαλείς όλων των κομμάτων σε τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουμε και να τους εκφράσουμε τις ανησυχίες μας. Επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι συμφωνήσαμε όλοι μαζί ότι αυτή η τηλεδιάσκεψη δεν θα είναι όπως όλες τις άλλες. Θέλουμε να είναι ανοιχτή προς τους δημοσιογράφους, δεν θα μπορούν να πάρουν τον λόγο, αλλά να ακούσουν τι ακριβώς θα πούμε και τι θα πούν τα κόμματα από την κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει ότι δεν έχουμε κάτι μυστικό, αγαπάμε την περιοχή μας και θα πολεμήσουμε πραγματικά με νύχια και με δόντια για να μην υλοποιηθεί αυτό που επικαλείται ο κ. Μηταράκης. Άρα, κύριε Καζαλτζή, έχουμε δύο τεινά. Έτσι, έχουμε ένα νέο δεδομένο ότι προωθείτε τα αιτήματά σας από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και στα υπόλοιπα κόμματα στα κόμματα μάλλον της αντιπολίτευσης. Θέλω να ρωτήσω. Πόσο σημαντικό θεωρείτε αυτό το εγχείρημα, υποθέτω ότι το θεωρείτε πάρα πολύ σημαντικό για να το έχετε δρομολογήσει ήδη. Πόσο αυτό θεωρείτε ότι θα βοηθήσει, διότι είδαμε και την επίσκεψη πρόσφατα του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης στην περιοχή και αν αυτό δίνει δύναμη, εν πάση περιπτώσει, στην τοπική κοινωνία το να υπάρχει η παρουσία από πλευράς άλλων κομμάτων έναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και έπειτα προγραμματίζεται μία τηλεδιάσκεψη με τα μέλη των κομμάτων η οποία από ό,τι μας λέτε θα είναι και ανοιχτή προς τους δημοσιογράφους. Πολύ σημαντικό και αυτό. Για να ακούσουν τι ακριβώς λέμε γιατί πολλές φορές μιλάμε για τηλεδιασκέψεις και βγαίνουν απλά τι υπόθηκε εκεί. Μεταφέρονται πράγματα τα οποία ενδεχομένως να αλλάζουν και κατά τη δρομή της μεταφοράς των δεδομένων. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι πραγματικά να ακούσουν όλοι τι ακριβώς γίνεται και τι θα συζητήσουν, ποιες είναι οι τοποθετήσεις μας, αλλά και ποια είναι τα ανακλαστικά των άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Επίσης, τονίσατε κάτι πολύ σημαντικό προηγουμένως για το αν μας δίνουν δύναμη οι παρευρισκόμενοι πολιτικοί φορείς που έρχονται. Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε γενικά στην περιοχή μας, μιλάω γενικά έτσι, όχι. Για ονοματεπώνυμα, δεν θέλουμε φωτοβολίδες, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και καταλαβαίνουν το πρόβλημά μας. Ναι. Αυτό που δεν έχει αγγίξει κανένας τα τελευταία 50-60 χρόνια, έρθει κάποιος και λέει ότι κοιτάξτε, πρέπει να το κάνουμε αυτό τώρα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, αλλίωση πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που έχουμε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργεια, την πληθυσμιακή συρρήγνωση και ερχόμαστε εμείς να πούμε ότι στον Εύρο
Και δεν μιλάω μόνο για την Ορεσία, δεν μιλάω για η Τεθράκη γενικώς, θα κάνουμε δομές. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε δομές εδώ. Διαφορετικά οραματιζόμαστε την ανάπτυξη της περιοχής μας και διαφορετικά είναι τα δικά μας όλα αυτά του κυρίου Μηταράκη, γιατί ναι, μεν εκφράζει κυβερνητική τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, αλλά από εκεί και πέρα μιλήσαμε, χρησιμοποιήσαμε τον ορθολογικό διάλογο, τεκμηριώσαμε με επιχειρήματα τις απόψεις μας και γυρνώντας στη συζήτηση πώς αυτό που είπατε. Τη μεγαλύτερη δύναμη την έχει ο κόσμος, ο απλός πολίτης του Δήμου μας, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για το Δήμο Ορεστιάδους. Γιατί εμείς είμαστε στην περιοχή, εμείς ζούμε εδώ, εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εδώ και εμείς θέλουμε να λυθούν τα προβλήματα σοβαρά και όχι επιδερμικά. Γιατί αυτό που πάνε να κάνουν τώρα δεν θα είναι την επόμενη μέρα θα μας δείξει ακριβώς ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μακροπρόθεσμα θα μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τότε που ούτε ο κ. Μηταράκης ενδεχομένως να μείνει ο υπουργός, είτε θα είναι κάποια άλλη κυβέρνηση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άρα θέλουν να καταλάβουν όλοι ότι η δύναμη είναι στα χέρια μας και εμείς θα παλέψουμε για το καλύτερο της περιοχής και των παιδιών μας. Εμείς δεν είμαστε συμπεραστικοί, μεγαλώνουν τα παιδιά μας εδώ, έχουν πολλές ανησυχίες και δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε, κύριε Καζαλτζή, ότι μπορείτε να αποτελέσετε εμπόδιο με τις όλες αυτές τις προσπάθειες που τόσο καιρό κάνετε προς την κυβερνητική αυτήν απόφαση που έχει ληφθεί και φαίνεται να προχωράει, γιατί βλέπουμε τον κύριο Μηταράκη να είναι ανένδοτος απέναντι σε αυτά που έχει εξαγγείλει και το αντιλαμβανόμαστε καθημερινά με όλα τα νέα δεδομένα που έρχονται στο φως? Κοιτάξτε, σε κάθε αγώνα υπάρχει μια κλιμάκωση. Εμείς είμαστε ευγενικοί, ρομαντικοί, ιδεολόγοι και είπαμε δεν θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα με επιχειρήματα. Συνεχίζουμε, επικοινωνούμε με όλους τους υφιστάμενους πολιτικούς φορείς, τους λέμε το πρόβλημά μας. Από εκεί και πέρα, όταν βλέπουν ότι η νέα κοινωνία το 100% δεν θέλει να γίνει αυτό και αυτοί συνεχίζουν, τότε αρχίζουμε και βλέπουμε ότι υπάρχει και αλλίωση άλλων πραγμάτων. Γιατί η δημοκρατία είναι για το λαό, προκύπτει το λαό και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Οπότε ο κ. Μηταράκης έχει τα δικά του θέλω. Αν δεν πίστευα ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση, δεν θα καθόμουν να μιλάω και ούτε να τρώω τον χρόνο μου. Είναι η περιοχή μας, είναι ένας αγώνας ζωής και θανάτου για μας και θα συνεχίσουμε ό,τι μέσα διαθέτουμε όλοι μας να είμαστε απέναντι σε αυτό και να μην υλοποιηθεί αυτό που θέλει ο κ. Μηταράκης. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε αν όλοι είμαστε μαζί όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. Όλοι μαζί, μία πυγμή, μία γροθιά. Γιατί όταν υπάρχει η περιοχή μας, είναι ο κοινός παρονομαστής. Δεν πουλάμε την περιοχή μας, δεν εκμεταλλευόμαστε πολιτικά την περιοχή μας, γιατί όποιος πάει να εκμεταλλευτεί πολιτικά, δεν είναι επικίνδυνος για την περιοχή μας. Αναφέρατε, αν δεν απατώμε, και κάποιες κινητοποίησεις στις οποίες προτίθεστε να προχωρήσετε σε αντίθετα και μη επιθυμητά, εν πάση περιπτώσει, αποτελέσματα, κύριε Καζαλτζή. Ποιες θα είναι αυτές οι κινητοποίησεις? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, όπως σας προείπα προηγουμένως, εμείς δεν θέλουμε σε αυτή την περίεργη κατάσταση που ζούμε, την πανδημία, να έχουμε κινητοποίησεις. Αλλά αυτή την περίεργη κατάσταση που ζούμε δεν πρέπει να αντιλαμβανόμαστε μόνο εμείς, πρέπει να αντιλαμβάνεται και η κεντρική πολιτική σκηνή ότι εν μέσω πανδημίας δεν έρχονται τέτοια θέματα σοβαρά με κάποιες προσκλήσεις και με τετελεσμένα γεγονότα ότι αύριο θα γίνει αυτό. Οπότε εμείς σεβόμαστε τους κανόνες δημόσιας υγείας, αλλά πρέπει να σεβαστεί και η κεντρική πολιτική σκηνή του κ. Μηταράκη ακριβώς τη δημόσια υγεία. Οπότε, εμείς είπα, κλιμακοντά. Συζητάμε. Αν δούμε όμως κάποια στιγμή ο κ. Μηταράκη να πει την άλλη μέρα γίνεται αυτό, εννοείται ότι και οι δικές μας κινητοποιήσεις θα είναι πιο δυναμικές, γιατί μιλάμε για την περιοχή μας και υπάρχει πανδημία, αλλά υπάρχει η περιοχή μας στη μέση που πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι τέτοιες εποχές δεν παίρνετε τις αποφάσεις. Και πιο δυναμικό, επιτρέψτε μου να προσθέσω, το αίτημά σας να επισκεφθεί και ο ίδιος ο υπουργός στην περιοχή θα πρέπει να είναι στην προκειμένη περίπτωση. Κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει γίνει, κύριε Καζαλτζή. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσω, να ρωτήσω αν ξέρουμε πότε θα γίνει η τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Κοιτάξτε, εμείς θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου. Ωραία, θα περιμένουμε. Θα προσκομίσουμε αυτό. Mm-hmm. Και εκεί μέσα στην άλλη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, κάπου εκεί, θα τους προσκαλέσουμε σε τηλεδιάσκεψη. Και το κυριότερο είναι θέλουμε να ακούσει ο κόσμος τι θα πούν αυτοί και τι θα πούμε εμείς. Για να ξέρουμε όλοι πραγματικά τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Και το λέω πολύ απλά. Δεν μιλάμε πολιτικά. Μιλάμε ρεαλιστικά. Αγαπάμε την περιοχή μας. Και αυτό που πάει να γίνει πολύ επικίνδυνο για την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο που μου δώσατε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ, κύριε Καζαλτζή. Καληνύχτα. Γεια σας.
Σημαντική καθυστέρηση τώρα, κυρίες και κύριοι, παρατηρείται στις πληρωμές του προγράμματος της μη επιστρεπταίας ενίσχυσης από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, τα επιμελητήρια υποστηρίζουν ότι με το ρυθμό που κινείται η διαδικασία και αν όλα πάνε καλά, τότε τα χρήματα σε δικαιούχους θα πιστώνονται έως και το τέλος Ιουνίου. Σοβαρές επισημάνσεις που αν μη τι άλλο πρέπει να απαντηθούν από τη διοίκηση τόσο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και από τη διοίκηση της ΔΕΣΜΟΣ κάνουν τα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφορικά με το πρόγραμμα της μη επιστρεπταίας ενίσχυσης που ακόμη δεν έχει αποφέρει χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Σε κοινή τους ανακοίνωση, τα επιμελητήρια υπογραμμίζουν καταρχήν το πολύ σημαντικό γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν γίνει διαδικασίες για τη συλλογική απόφαση έργου περιφέρειας, που σημαίνει ότι δεν έχει γίνει η πίστοση των απαιτούμενων πόρων στους αντίστοιχους λογαριασμούς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επιπλέον, οι διοίκησεις της περιφέρειας και οι υπηρεσίες δεν μερίμνησαν ώστε να ολοκληρωθεί το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, διαμέσου του οποίου οι εγκεκριμένες προτάσεις μπορούν και πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα πληρωμής τους. Στη γενική συνέλευση που είχαμε την Δευτέρα το βράδυ στην εταιρεία ΔΕΣΜΟΣ, ανακαλύψαμε τελικά ότι ο βασιλιάς ήταν γυμνός. Και όταν λέμε αυτό, σημαίνει ότι ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προσπαθούσε μέσω της εκπροσώπου του, της διορισμένης, της προσωρινής Προέδρου και της νυν Προέδρου της εταιρεία ΔΕΣΜΟΣ, κυρία Κατερίνα Ιωνίδου, να πείσει την κοινωνία, τους επιχειρηματίες, ότι το πρόβλημα της μη επιστρεπταίας επιχορήγησης ότι είναι τα επιμελητήρια που κολλησιεργούν αυτήν την κατάσταση. Και είδαμε πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια δεν έχει ετοιμάσει την ΣΑΕΠ, που λέγεται δηλαδή, που είναι ο ειδικός λογαριασμός για να μπορούν να πληρωθούν αυτά. Δεν έχει ακόμη περάσει από την Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων να εγκριθούν, αν θέλετε, τα συγκεκριμένα χρήματα. Που σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε ετοιμότητα να ήταν και από την εταιρεία ΔΕΣΜΟΣ, δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και πάνω σε αυτόν τον γνώμονα κινούμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πάντοτε με αλήθεια, πάντοτε με διαφάνεια, είναι να αποπληρωθούν γρήγορα τα μέλη μας. Είναι γεγονός ότι με την πρώτη ανακοίνωση της ένταξης περίπου 1.000 δικαιούχων από τις 21.500 συνολικά αιτήσεις, ο κύριος Περιφερειάρχης υπόσχεθηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα πληρώνονταν εντός 10 ημερών. Δυστυχώς έχουν περάσει 50 ημέρες και οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πληρωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου, αν και εφόσον γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εγκαίρως. Τέλος, τα επιμελητήρια υποστηρίζουν ότι με το ρυθμό που κινείται η διαδικασία και αν όλα πάνε καλά, τότε τα χρήματα σε δικαιούχους θα πιστώνονται έως και το τέλος Ιουνίου. Πρέπει να ενημερώσουμε στα μέλη μας ότι αυτοί που καταθέσαν από τους πρώτους θα πληρωθούν στην καλύτερη των καλυτέρων τέλη Φεβρουαρίου. Οι υπόλοιποι θα πληρώνονται τμηματικά και θα φτάσει μέχρι και τέλη Ιουνίου να πάρουν τα χρήματά τους. Είναι κάτι που από την αρχή, αν θέλετε, καταγγείλαμε ή διαφωνήσαμε, γιατί λέγαμε ότι τα χρήματα αυτά αφορούν το πρώτο lockdown που ήταν Μάρτιο-Μάιο και έπρεπε να δοθούν μέσα στο Δεκέμβριο του 2020. Αφού δεν μπόρεσαν να γίνουν αυτά τα πράγματα, και μάλιστα με υπητιότητα της περιφέρειας, γιατί δεν προέβλεψε να κάνει, αν θέλετε, όλες τις διαδικασίες αυτές, εμείς αυτό που λέμε είναι τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή να γίνουν γρήγορα, άμεσα, για να πληρωθούν οι επιχειρήσεις. Η ρευστότητα είναι άμεσες επιχειρήσεις, είναι προτεραιότητα και πάνω στον γνώμη θα κινηθούμε. Έτσι λοιπόν, προχθές απελευθερώσαμε και στην εταιρεία ΔΕΣΜΟΣ, δεν συμμετέχουμε τα επιμελητήρια, δώσαμε 100% τη διοίκηση και τη διαχείριση στην περιφέρεια για να δούμε πραγματικά ποιος είναι ο υπέτης του προγράμματος. Και αυτό το πράγμα το βγάλαμε ένα δελτίο τύπου για να αποκατασταθεί η αλήθεια, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα ψεύδεται και η περιφέρεια και η πρόεδρος ΔΕΣΜΟΣ ότι την ευθύνη έχουν τα επιμελητήρια. Ενίσχυση τώρα, κυρίες και κύριοι, λόγω κορονοϊού ζητούν οι βαμβακοπαραγωγοί της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας λόγω των ισχυρών πληγών που δέχθηκε ο κλάδος τους από την πανδημία. Σε επιστολή τους προς το αρμόδιο Υπουργείο, οι αγροτικοί σύλλογοι της χώρας τονίζουν ότι το βαμβάκι είναι μία από τις σημαντικότερες παραγωγές στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς αγορές. Έτοιμα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε το συντονιστικό παραγωγικών φορέων Βάμβακος λόγω της πανδημίας. Στην επιστολή συνυπογράφουν συνολικά 22 φορείς. Μία επιστολή του συντονιστικού έχει ως εξής: μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην Ελλάδα είναι αυτή του Βάμβακος, καθώς καλύπτει πανελλαδικά πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα γης και αφορά πάνω από 40.000 παραγωγούς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το ελληνικό βαμβάκι, το οποίο εκπροσωπεί όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις διεθνείς αγορές, κατά τη διάρκεια του 2020 υπέστη μία μείωση τιμών λόγω της πανδημίας, η οποία μεταφράζεται σε 25% μείωση εισοδήματος για τους παραγωγούς. Παρά τις προειδοποιήσεις προς το
Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, από εκπροσώπους παραγωγών αλλά και από άλλους αρμόδιους φορείς, ότι οι βαμβακοκαλλιεργητές έχουν υποστεί οικονομική ζημία λόγω του COVID, έχουμε φτάσει στη λήξη της εκοικιστικής περίοδου, έχοντας εισπράξει τιμές απαγορευτικές για τη συνέχιση της καλλιέργειας, καθώς υπάρχει αδυναμία από την πλευρά των βαμβακοκαλλιεργητών να κλείσουν τις οφειλές του 2020, πόσο μάλλον να ξεκινήσουν την καλλιέργεια του 2021. Θυμίζουμε πως ξεκινήσαμε πέρσι την καλλιέργεια έχοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης πως όποιος κλάδος πληγεί οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας θα ενισχυθεί. Καλούμε όλο το πολιτικό κόσμο της χώρας να στηρίξει το αίτημά μας για κοροναενίσχυση στο βαμβάκι, προκειμένου να στηριχτεί το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών βαμβακοπαραγωγών, ώστε να ορθοποδήσουν σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές και υγειονομικές συνθήκες. Καλούμε την κυβέρνηση να δείξει την ίδια υπεύθυνη στάση απέναντι σε εμάς, όπως επιδείξαμε και εμείς καλλιεργώντας το σκοτάδι της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Την επιστολή, μεταξύ άλλων, συνυπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Σουφλίου και ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης στον Ομό Εύρου, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής και ο Αγροτικός Σύλλογος Μαρονίας Σαπών στον Ομό Ροδόπης. Θα παραμείνουμε τώρα στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον συνάδελφο Νίκο Κυλίμο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία Χρήσα. Καλησπέρα και στους φίλους και φίλες τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Λοιπόν, να πούμε τώρα το εξής. Το βαμβάκι είναι ένας κλάδος γενικότερα, ο οποίος συνεχώς απασχολεί ανασεζόν την επικαιρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τις πληγές που δέχεται. Άλλες φορές έχουμε συζητήσει εκτεταμένα για το πράσινο σκουλίκι, το ρόδινο κτλ. Τώρα έχουμε την πανδημία, η οποία φυσικά έχει απλώσει τα πλοκάμια της και σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι, στο κομμάτι τέλος πάντων των οικοκυστηρίων, και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ιδιαίτερα τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, Νίκο. Ποια είναι τα δεδομένα τώρα και τι προβλέπετε? Καταρχήν, Μαρία Χρήσο, όπως και από το ρεπορτάζ που πολύ σωστά έτσι είπατε και από το δελτίο, αφορά ένα πολύ μεγάλο αριθμό παραγωγών στην Ελλάδα, πάνω από 45.000, κοντά 46.000 είναι, οι οποίοι καλλιεργούν 2.700.000 και πάνω στρέμματα, κυρίως περιοχή Θεσσαλίας και εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στην Θράκη. Μια δυναμική καλλιέργεια, στην οποία και δεν μας έχουν μείνει και πολλές καλλιέργειες. Μετά την καταστροφή, ιδιαίτερα στην περιοχή μας και των Τεύθωνων, δεν υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες. Το βαβάκι είναι μια από τις δυναμικές καλλιέργειες, οι οποίες μέχρι και πριν μερικά χρόνια δίναν κάποια εισοδήματα στους παραγωγούς και σε όσους επιλέγανε την καλλιέργεια. Αυτό κιόλας είναι και ένας πολύ μεγάλος αριθμός που καλλιεργούν το βαβάκι, όπως επίσης πολλές εκτάσεις που καλλιεργούνται στο βαβάκι. Δυστυχώς όμως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το 18, την ιστορία με το σκουλίκι. Τώρα έχουμε το πρόβλημα με τις πανδημίες, η οποία έχει οδηγήσει σε μια μείωση των εισοδημάτων περίπου κατά 25%, όπως λένε οι ίδιοι οι βαβακοπαραγωγοί, και όχι μόνο οι βαβακοπαραγωγοί. Θα πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες ότι περίπου από τα τέλη του Οκτώβρη οι πρώτοι οι οποίοι είχαν κάνει μια κίνηση προς την κυβέρνηση ήταν οι οικοκυστές, οι οποίοι ζητούσαν να δοθεί κορονοενίσχυση και στους καλλιεργητές του βαβακιού, γιατί φαινόταν από τότε ότι θα υπήρχε μεγάλη απώλεια του εισοδήματος. Αργότερα η διεπαγγελματική βάβακος έστειλε επιστολή στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και τώρα 22 σύλλογοι αγροτικοί, οι οποίοι συσπηρώνουν σχεδόν στο σύνολό τους όλους αυτούς εδώ πέρα τους παραγωγούς, που λέμε πάνω από 45.000, κοντά 46.000 παραγωγοί. Δυστυχώς πρέπει να πούμε, Μαρία Χρήσα, ότι στην πρώτη νήξη που έγινε τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, από τους οικοκυστές για να δοθεί η κοροενίσχυση, κύκλοι της κυβέρνησης άρχισε να βάζει στη δημοσιότητα την άποψη ότι οι οικοκυστές το ζητούν γιατί δεν θέλουν να δώσουν τιμές και διάφορα τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Και πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά ότι δεν μπορούν η κυβέρνηση να παίζει το ρόλο του τηλεσχολιαστή. Αν έχει υπόψη τη ζητήματα τέτοια,
θα πρέπει να τα βάζει στη θέση της και να παίρνει τα μέτρα της. Σε ό,τι δε αφορά τις παρεμβάσεις που έγιναν από την επαγγελματική βόμβα στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν απάντησε καθόλου. Δεν ξέρω τώρα η καινούργια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αν θα κάνει κάτι για το θέμα της ενίσχυσης των παραγωγών του βαβακιού. Είναι επιτακτική ανάγκη, το διατυπώνουν και στην ανακοίνωση που έχουν βγάλει, ότι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν την καινούργια σεζόν, όχι μόνο ότι χάνουν τα εισοδήματα για το 2020, αλλά δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για την καινούργια σεζόν. Και πρέπει να πούμε, Μαρία Χρήζα, ότι τα τελευταία χρόνια, όχι τα δύο τελευταία, αλλά τα τελευταία πενταετία και βάλε, οι παραγωγοί βάβακος μπαίνουν σε διαδικασίες για να ενισχύσουν την ποιότητα του βαβακιού. Μπαίνουν σε ολοκληρωμένες διαχείρισης του βαβακιού, σε επιστοποιήσεις του προϊόντος, σε γεωργία ακριβίας για το βαβάκι, πότε να ποτίσουν κτλ. Να κάνουν εξοικονόμηση ύδατος. Μπαίνουν σε μια διαδικασία που επενδύουν οι ίδιοι, επενδύουν στην ποιότητα και μέσω της ποιότητας να απολαμβάνουν την τιμή. Και αντί αυτού έρχονται διάφορα ζητήματα, είτε μια φορά είναι οι καταστροφές από το σκουρίκι, είτε μέσω της πανδημίας τώρα, η οποία φαίνεται ότι θα έχουμε συνέχεια και την επόμενη χρονιά αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πρόκειται να λήξει αυτή η ιστορία έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Και έχουμε και εδώ πέρα και στην περιοχή μας, στην περιοχή της Θράκης, το πρόβλημα με τις πλημμύρες. Φλεβάρης μήνας είναι ο μήνας ο οποίος πρέπει να κάνουν προετοιμασία οι αγρότες για την καινούργια καλλιεργητική περίοδο για το βαβάκι. Έτσι όπως είναι τα χωράφια, ποιος να μπει να κάνει τι. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται τώρα, Νίκο, και φαντάζομαι εσύ θα αφιερώσεις χρόνο στην εκπομπή σου εκτός όλων των υπολείπων, είναι να δούμε και αν τελικώς όλες αυτές οι αιτήσεις που θα γίνουν για τις αποζημιώσεις καταβληθούν και με το σωστό τρόπο ή αν υπάρξουν προβλήματα και στη διαδικασία, δεν ξέρω. Ναι, για παράδειγμα, Μαρία Χρήζα, με το σκουρίκι. Δόθηκε μια πενιχρή αποζημίωση στους παραγωγούς του Εύρου, στους παραγωγούς της Ροδόπης δεν δόθηκε τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία οι πολιτικές ηγεσίες κάποια στιγμή θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουν με ευθύτητα και με σοβαρότητα. Και όχι με μικροκομματικές στοχεύσεις, οι οποίες τελικά δεν οδηγούν πουθενά. Και πρέπει να πούμε ότι για την αποζημίωση των βαβακοπαραγωγών υπάρχουν τα χρήματα. Είναι το κονδύλι το οποίο είχε βγει για τις ενισχύσεις εξαιτίας της πανδημίας στους αγρότες. Είναι ένα μεγάλο κονδύλι που έχει το ΙΠΑΤ. Από αυτό το μεγάλο κονδύλι έχουν δοθεί μικρά ποσά, υπάρχουν δηλαδή τα χρήματα και πρέπει αυτά τα χρήματα να δοθούν. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο Κύλη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα σας. Στα 1195 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού, στους 19 οι θάνατοι και στους 246 οι διασωληνωμένοι. Η πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας ανά τη χώρα έχει γίνει και πάλι ασφυκτική. Στις Σέρες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ωστόσο, καταγράφονται μόλις 10 κρούσματα κορονοϊού. 1195 νέες μολύνσεις από κορονοϊό ανακοινώθηκαν για το τελευταίο 24ωρο από τον ΕΟΔΗ, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 162.107, εκ των οποίων 51,9% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτηση βρέθηκε ότι 6.010 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 51.438 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 246 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. 179 εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. Το 86,6% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 1.155 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας από την αρχή της πανδημίας. Τέλος, έχουμε 19 νέους θανάτους από την νόσο COVID-19, φτάνοντας στους 5.922 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3.485 άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95,5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Στις Σέρες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζονται μόλις 10 κρούσματα, συγκεκριμένα 2 στις Σέρες, 1 στη Δράμα, 2 στην Καβάλα, 2 στην Ξάνθη, 2 στη Ροδόπη και 1 στον Εύρο.
τη δωρεά ενός φορητού παιδιατρικού αναπνευστήρα προς την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Εύρου. Το ιατρικό αυτό μηχάνημα, σύμφωνα με το διευθυντή της κλινικής, θα συμβάλλει ώστε όταν παρίσταται ανάγκη η διακομιδή παιδιών σε νοσοκομεία με παιδιατρικές ΜΕΘ να γίνεται με περισσότερη ασφάλεια. Τη δωρεά ενός φορητού παιδιατρικού αναπνευστήρα στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης οργάνωσε και διεκπεραίωσε το Επιμελητήριο Εύρου. Η παράδοση του ιατρικού μηχανήματος έγινε την 5η 4 Φεβρουαρίου από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Νομού Χριστόδουλου Τοψίδη σε μια λιτή τελετή τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων για την προστασία από τον COVID-19. Η προμήθεια του ιατρικού μηχανήματος, που είναι το πρώτο του είδους του που αποκτά το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, έγινε από την εταιρεία Dräger Hellas SA. Τα χρήματα της δαπάνης προσφέρθηκαν από το Επιμελητήριο Εύρου από τις εταιρείες Μίλη Θράκη, Σουζουνόπουλος ΑΕ, Ντάστερη ΑΕ, Θρακική Σποροπαραγωγή ΑΕ, Γκριν Κόλα, Χελάς ΑΕ, Ακρίτας ΑΕ, Εγνατία ΑΕ, Ελεουργική Βιομηχανία και ιδιωτικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Εύρου. Όπως εξήγησε ο διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Άγγελος Τσαλκίδης, ο φορητός παιδιατρικός αναπνευστήρας θα συμβάλλει ώστε όταν παρίσταται ανάγκη η διακομιδή παιδιών σε νοσοκομεία με παιδιατρικές ΜΕΘ να γίνεται με περισσότερη ασφάλεια, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο φορητός παιδιατρικός αναπνευστήρας είναι ο πρώτος του είδους που αποκτά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, καθώς έως τώρα διέθεται αντίστοιχα μηχανήματα μόνο για ενήλικες. Παραδίδοντας το ιατρικό μηχάνημα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου, Χριστόδουλος Τοψίδης, ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ιδιώτες που υποστήριξαν τη δωρεά και τόνισε ότι η αρρωγή του Επιμελητηρίου Εύρου στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας είναι δεδομένη. Ειδικά όμως όταν οι ανάγκες αφορούν παιδιά, τότε η ευαισθητοποίηση όλων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και οι δυνάμεις ενώνονται ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαστε χαρούμενοι, τόνισε, που συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους όχι μόνο του Εύρου, αλλά ολόκληρης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που εξυπηρετεί το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ο φορητός παιδιατρικός αναπνευστήρας είναι πλέον στη διάθεση των γιατρών και των ασθενών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν το Επιμελητήριο Εύρου είχε ξανασυνδράμει στις ανάγκες του. 10 με 15.000 ευρώ για κάθε πληττόμενη επιχείρηση στον τομέα της εστίασης ζητούν τα επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω ενός ειδικού προγράμματος ενίσχυσης πέραν του υφιστάμενου προγράμματος μη επιστρεπτέας επιχορήγησης που είναι σε εξέλιξη. Το αίτημα των επιμελητηρίων έχει υποβληθεί αρμοδίως στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσιρόπουλο και αναμένεται η σχετική απάντηση, καθώς και κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων στον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Την στήριξη της εστίασης μέσω ενός ειδικού προγράμματος ενίσχυσης για τον κλάδο, πέραν του υφιστάμενου προγράμματος μη επιστρεπτέας επιχορήγησης που είναι σε εξέλιξη, ζητούν τα επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με επιστολή τους, την οποία συνυπογράφει και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αντώνης Γραβάνης, που μίλησε στο ράδιο Χρόνος 87,5 FM και το Δήμο Μπακιρτζάκη. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας από τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από όλους. Οι συνέπειες για αυτές τις επιχειρήσεις είναι τραγικές, θα μπορούσα να πω. Να είμαστε πραγματικά, θέλουμε και εμείς να δούμε πόσο θα τραβήξει. Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε. Κανείς ότι... δεν γνωρίζει, ειδικά σε αυτόν τον κλάδο, το πότε θα ξανανοίξουμε. Και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα το θέμα της προάσπισης δημόσιας υγείας είναι πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Από εκεί πέρα όμως και το κράτος οφείλει να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις άμεσα για να μπορέσουν να ανοίξουν, γιατί πλέον θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και προβλήματα μετά από τόσο καιρό κλείσιμο η επιχείρηση, γιατί ξέρετε κάθε επιχείρηση και για να ανοίξει. Βλέπουμε πολλούς τουλάχιστον στην Αθήνα να κλείνουν αλυσίδες καταστημάτων, διατροφικές ιστορίες, ακόμα εδώ δεν το είδαμε σε μεγάλο. Αντιμετωπίζουμε εκτός από τα προβλήματα της επιβίωσης που έχουν οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, υπάρχει και ο τεράστιος κίνδυνος πολλές επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν. Σύμφωνα με τα επιμελητήρια, το διεκδικούμενο πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά μη επιστρεπτέα επιχορήγηση τουλάχιστον 10 με 15.000 ευρώ για κάθε πληττόμενο, που θα χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις της εστίασης ως το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης για την επαναδραστηριοποίησή τους. Εμείς ζητάμε να βγει ένα νέο πρόγραμμα μόνο για τις επιχειρήσεις εστίασης, έτσι ώστε να τους δοθεί ένα κεφάλαιο για να μπορούν να ανοίξουν μη επιστρεπτέας προκαταβολής. Με ένα κεφάλαιο ανάλογα με την επιχείρηση, γύρω στις 15.000 ευρώ, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να συντηρηθούν και να ανοίξουν.
γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να βγουν χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης αυτών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Το αίτημα των επιμελητηρίων έχει υποβληθεί αρμοδίως στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσιρόπουλο και αναμένεται η σχετική απάντηση, ενώ έχει κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων και στον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Εφόσον δεν υπάρχει απάντηση, εννοείται θα επανέλθουμε και από εδώ και πέρα θα επαναρχόμαστε και συνεχώς και τακτικά για διάφορα θέματα και για το ιδιωτικό χρέος, όπως σας είπα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρούμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται ελάχιστα πράγματα και όμως τυρανάει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Έτσι και φυσικά και με τις τράπεζες και με επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 και δεν έχουν πάρει καμία βοήθεια και ενίσχυση. Είναι πολλά και συνεχώς θα επαναρχόμαστε και πλέον θα πιέζουμε όσο μπορούμε, ούτως ώστε να πάρθουν αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας με μηδενικό περιθώριο αύξησης και κινείται στους πιο χαμηλούς δείκτες κατά κεφαλήν εισοδήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάθε θέση εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, υπενθυμίζεται μεταξύ άλλων στο έγγραφο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Να έχετε ένα καλό βράδυ και να μένετε ασφαλείς.